Καλημέρα σας. Ε, καταρχήν να συγχαρώ ε, τους συναδέλφους από το Απιθίδα για την άψογη διοργάνωση αυτού του συνεδρίου. Και αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω για την ευκαιρία αυτή που έχουμε να μιλήσουμε, νομίζω για πρώτη φορά, για το θέμα της εκπαίδευσης χριστών στη βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο. Ε, το Πανεπιστήμιο Κρήτης λειτουργεί σε δύο πόλεις, Ηράκλειο και Ρέθιμνο, με δύο κτίρια βιβλιοθήκης, κεντρική εκείνη του Ρεθύμνου. Κάθε μία από αυτέ τι βιβλιοθήκε είναι προσανατολισμένη τουλάχιστον ω προ το έντυπο υλικό τη, αλλά και τον τρόπο που παρέχει ένα μέρο των υπηρεσιών τη, στι σχολέ και τα τμήματα που λειτουργούν στην πόλη στην οποία βρίσκεται. Στο Ηράκλειο έχουμε δύο σχολέ, Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών και Ιατρική Σχολή. Και πάντα θεωρούμε ότι το Θέμα της εκπαίδευσης των χρηστών ήταν ένα βασικό κομμάτι των ακαδημαϊκών βιβλιοθήκων, ζητούμενο και στόχος και παρόλο που θα το βρούμε με διαφορετικά ονόματα σε κάθε βιβλιοθήκη και εμείς συνεχίζουμε και μιλάμε για εκπαιδευτικά σεμινάρια, είναι κάτι που εξελίσσεται, προσαρμόζεται και πάντα ακολουθεί τις εξελίξεις, τις προκλήσεις και τις αλλαγές αυτές είτε τεχνολογικές είτε άλλες της κάθε εποχής. Τι ζητάνε όμως οι χρήστες από την οικία του βιβλιοθήκη. Αν μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε μόνο μία φράση για να το πούμε, μάλλον θα λέγαμε πολλά και διαφορετικά πράγματα. Δεν μπορούμε να πούμε ένα, διότι δεν είναι ένα. Κάθε ομάδα χρηστών προφανώς έχει διαφορετικές ανάγκες και απαιτήσει και δημιουργεί και διαφορετική σχέση με τη βιβλιοθήκη. Α ξεκινήσουμε με την ομάδα των μελών του διδακτικού και του ερευνητικού προσωπικού. Είναι η κατηγορία που τουλάχιστον στο Πανεπιστήμιο μα, ιδιαίτερα στο Ηράκλειο, δεν επισκέπτεται συχνά το φυσικό χώρο τη βιβλιοθήκη. Προτιμάει μία άλλου είδου επικοινωνία, συνήθω τηλεφωνική ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Και τα αιτήματά του έχουν συνήθω να κάνουν με θέματα πρόσβαση σε συγκεκριμένου τίτλου, αναζητήσει δημοσιεύσεων αναφορών. Και τον τελευταίο χρόνο παρατηρούμε ένα αυξανόμενο ενδιαφέρον για την ανοιχτή επιστήμη και τη δυνατότητα που πλέον έχουν να, δημοσιεύουν σε καθεστώ ανοιχτή πρόσβαση, χωρί να υπομίζονται το βάρο του κόστου ή τουλάχιστον με, ένα, με μια μικρή συμμετοχή σε αυτό. Η μεγάλη πλειοψηφία των χρηστών μα φυσικά είναι φοιτητέ και φοιτήτριε, κυρίω του προπτυχιακού αλλά και εν μέρη του μεταπτυχιακού επίπεδου. Α, παιδιά τα οποία έχουν μεγαλώσει με δεδομένη την ύπαρξη του διαδικτύου, απόλυτη πρόσβαση σε αυτό, και θεωρούσαμε ε, ότι ακριβώς γι' αυτό το λόγο θα έχουν μία σχέση με τη βιβλιοθήκη παρόμοια με αυτή που είχαν ή μάλλον που δεν είχαν οι αντίστοιχοι φοιτητέ και οι αντίστοιχε φοιτήτριε της πρώτη δεκαετία και εν μέρη τη δεύτερη δεκαετία του 21ου αιώνα, όπου η κυρίαρχη νοοτροπία ήταν στο διαδίκτυο υπάρχουν τα πάντα. Εφόσον έχω έναν υπολογιστή, μια ταμπλέτα, ένα έξυπνο κινητό, εγώ μπορώ να βρω το οτιδήποτε. Άρα η βιβλιοθήκη είναι μόνο για δανεισμό και μελέτη, εφόσον α, πραγματικά μπορώ να πάω και να το κάνω αυτό. Ε, διαπιστώνουμε τώρα ότι τα τελευταία χρόνια, και αν το ορίσουμε πιο ε, σίγουρα χρονικά, θα πούμε περίπου τα τέσσερα πριν την πανδημία, ορόσημο η πανδημία, και τα χρόνια που ακολούθησαν αυτή βλέπουμε ότι οι χρήστες μας αυξάνονται και επισκέπτες της βιβλιοθήκης. Και αυτό έρχεται και σε αντίθεση με αυτό που συμβαίνει τα τελευταία χρόνια να μειώνονται οι εισαχθέντες στα τμήματά μας. Τα παιδιά πλέον έχουν και μία, αποκτούν μία λίγο πιο στενή σχέση με τη βιβλιοθήκη. Γίνονται λίγο πιο διαδραστικοί. Εκτός από την παραδοσιακή χρήση έρχονται πλέον για να θέσουν στοχευμένα ερωτήματα ή πιο γενικά, να ζητήσουν πληροφορίες και κυρίως να ζητήσουν βοήθεια. Βοήθεια είτε γιατί είναι στην πολλή αρχή αυτού του ταξιδιού τους, στην αναζήτηση επιστημονικής πληροφορίας, είτε έχουν ήδη ξεκινήσει, έχουν βρει το δρόμο τους, αλλά χρειάζονται μια περισσότερη υποστήριξη και βοήθεια στο πώς να χειριστούν όλο αυτό τον όγκο της πληροφορίας και των δεδομένων που έρχεται από παντού, με κάπως επιθετικό, θα λέγαμε, τρόπο, και για και στο κομμάτι της αξιολόγησης ουσιαστικά όλων αυτών που βρίσκουν, γιατί κυρίως μιλάμε για το ελεύθερο διαδίκτυο, αυτό είναι το πρώτο ε, που χρησιμοποιούν για να ξεκινήσουν, οπότε πολλές φορές δεν μπορούν να αξιολογήσουν κατά πόσο είναι έγκυρες αυτές οι πηγές, μια και ε, πολλές φορές αμφισβητείται η αξιοπιστία τους. Τα τελευταία χρόνια τώρα μιλάμε πάρα πολλές φορές, πολύ συχνά αναφερόμαστε σε όλα αυτά τα νέα καινοτόμα εργαλεία στον τομέα της διδασκαλίας στην τρίτο βάθμια εκπαίδευση, κάτι που φυσικά επηρεάζει και τις βιβλιοθήκες, οι οποίες όλοι ξέρουμε ότι έχουν επιδείξει ιδιαίτερως γρήγορα αντανακλαστικά στο θέμα της υιοθέτηση νέων τεχνολογιών και οτιδήποτε καινούριο υπάρχει που θα μπορούσε να βελτιώσει τις υπηρεσίες ή και το υλικό μας και αυτό που προσφέρουμε στους χρήστες μας. Τα χρόνια της πανδημίας επίσης, δυστυχώς δεν μπορούμε να μην αναφερόμαστε νομίζω σε αυτήν, ήταν ένα πολύ ένα δυνατό χρονικό σημείο. Τα χρόνια λοιπόν της πανδημίας γνωριστήκαμε και με τις πλατφόρμες τηλεεκπαίδευσης. Χρειάστηκε να τις χρησιμοποιήσουμε, εκπαιδευτήκαμε λίγο γρήγορα σε αυτό το κομμάτι και εκεί αρχίζαμε να αναρωτιόμαστε κατά πόσο μία τέτοιου είδους εκπαίδευση εξ μπορεί να αντικαταστήσει τη διαζώσης, αν το μέλλον πάει προς τα εκεί, ε, κατά πόσο όντως είναι καλή μια τέτοια πρακτική. Μάλλον δεν έχουμε συγκεκριμένη απάντηση. Σίγουρα πάντως όλες οι βιβλιοθήκες επιδιώκουμε την προσωπική επαφή. Ε, είμαστε εκεί για τους χρήστες μας. Θέλουμε να τους έχουμε κοντά και τίποτα δεν μπορεί να αντικαταστήσει αυτή την προσωπική σχέση που δημιουργούμε μαζί τους. Και προσωπικά μιλώντας, θεωρώ ίσως και ευλογία το ότι έχουμε στα χέρια μας μία τέτοια τεχνολογία που μας βοηθάει να ενώσουμε λίγο την αλυσίδα, εκεί το χαμένο κρίκο, με εκείνε τι ομάδες των χρηστών που για διάφορους λόγους δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν το φυσικό χώρο της βιβλιοθήκης, αλλά οι ανάγκες τους για εκπαίδευση και για παροχή πληροφοριών παραμένουν οι ίδιες με όλους τους υπόλοιπους. Οπότε αυτό το κομμάτι βοηθάει να ε, πλησιάσουμε, να πάει τελικά το βουνό στο Μωάμεθ και να μπορέσουμε να λύσουμε λίγο αυτό το πρόβλημα ε, που δημιουργείται από αυτό. Οι υπηρεσίε που προσφέρει μια βιβλιοθήκη, ειδικά όταν μιλάμε στο δομέα, για τον τομέα τη εκπαίδευση, οφείλουν να έχουν ω κέντρο το χρήστη και φαντάζομαι ότι όλοι πάνω κάτω κάπω έτσι σκεφτόμαστε. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο, τα σεμινάρια που προσφέρει η βιβλιοθήκη, ειδικά τα πρώτα αυτά που έχουν την έννοια τη ενημέρωση, τη πρώτη επαφή με τη βιβλιοθήκη, φροντίζουμε να τα προσφέρουμε, επειδή αναφέρονται σε πρωτοετή κυρίω φοιτητέ και φοιτήτριε. Φροντίζουμε να προσφέρονται σε μέρε και ώρε που εξυπηρετούν με βάση το ρολόγιο πρόγραμμά του. Έτσι και δεν έχουν τη δικαιολογία. Δεν ήρθα στο σεμινάριο γιατί είχα μάθημα την ίδια ώρα, δεν μπορούν να το ισχυριστούν αυτό. Και φροντίζουμε να μπορούν όλοι να έχουν αυτή τη δυνατότητα, γιατί εκτό των άλλων είναι και προαπαιτούμενο για να ενεργοποιήσουμε το δικαίωμα δανεισμού του. Οπότε θέλουμε να την έχουν τη δυνατότητα, γιατί του χρειάζεται κιόλα. Φυσικά, γνωρίζουμε ότι αυτό το πρώτο σεμινάριο δεν έχει εκπαιδευτική έννοια, είναι περισσότερο ενημερωτικό. Ευτυχώ όμω, επειδή σε αυτή τη φάση τα παιδιά, όπω όλοι γνωρίζουμε, δεν έχουν ακόμα βρει τα πατήματά του μέσα στο Πανεπιστήμιο, θεωρούμε ότι είναι υπερβολική πληροφορία το να αρχίσουμε να του μιλάμε για όλο αυτό το υλικό, όλο το εύρο των υπηρεσιών και των εργαλείων που μπορεί να έχει μια ακαδημαϊκή βιβλιοθήκη. Οπότε επικεντρωνόμαστε σε βασικά θέματα αναζήτηση έντυπου υλικού, α, θέματα δανεισμού και κάποια πρακτικά ζητήματα τη βιβλιοθήκη. Το καλό είναι ότι έχουμε την ευκαιρία αυτά τα παιδιά να τα συναντήσουμε άλλε δύο φορέ κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών του σπουδών. Ε, έχουμε δύο σεμινάρια διαβαθμισμένα: το πρώτο ε, για δεύτερο και τρίτο εξάμεινο σπουδών, πάνω κάτω, και το επόμενο μεταξύ τέταρτου και έκτου εξαμεινού. Αυτά τα σεμινάρια τώρα προσφέρονται σε συνεργασία με τα τμήματα. Έχουμε μια πάρα πολύ καλή επαφή με διδάσκοντες και διδάσκουσες από διάφορα μαθήματα. Συνήθω εργαστηριακά ή μαθήματα ξενής γλώσσας, αλλά μπορεί να είναι και άλλα μαθήματα. Ε, μας αφήνουν την απόλυτη ελευθερία να σχεδιάσουμε και ως προς τη θεματολογία και ως προς τη ροή αυτά τα σεμινάρια. Ε, πολλές φορές συμμετέχουν και οι ίδιοι οι διδάσκοντες αυτά. Και το καλό είναι ότι αυτό που λαμβάνουμε και από αυτού, αλλά και από του συμμετέχοντε, από τα ίδια τα παιδιά, είναι πάρα πολύ θετικό. Το feedback που θα λέγαμε στα καλά ελληνικά είναι πάρα πολύ καλό. Οπότε θεωρούμε ότι καλά κάνουμε αυτή τη δουλειά που κάνουμε και να συνεχίσουμε ε, κάπω έτσι. Τώρα, μια ιδιαίτερη ομάδα χρηστών είναι η μεταπτυχιακή. Ε, δεν είναι και πολύ εύκολο να του ομαδοποιήσουμε. Μιλάμε για ανθρώπους που προέρχονται από διαφορετικά τμήματα, από διαφορετικά ιδρύματα, άρα δεν είμαστε και σίγουροι ακριβώς με ποιο τρόπο έχουν εκπαιδευτεί. Κάποιοι έχουν πολύ μεγάλη σχέση με αυτό το τομέα της αναζήτησης επιστημονικής πληροφορίας, έχουν ήδη χρειαστεί ε, στο παρελθόν, έχουν κάνει εργασίες, έχουν κάνει πτυχιακές, οτιδήποτε. Είναι όμως και εκείνοι που δεν έχουν ιδιαίτερη σχέση. Κάποιοι από αυτούς δεν μιλάνε καν αγγλικά, οπότε έχουμε ένα παραπάνω πρόβλημα στο ότι πρέπει να τους πούμε κάποια πράγματα περισσότερα. Ε, και επιπροσθέτω έχουν και λίγο πρακτικά ζητήματα. Πολλοί από αυτού συνεργαζόμενοι έχουν άλλα οικογενειακά θέματα και δεν είναι ε, η κατηγορία αυτή που έρχεται πολύ συχνά στο φυσικό χώρο τη βιβλιοθήκη. Ε, τα μαθήματα αυτά που προσφέρουμε σε αυτό το επίπεδο γίνονται σε συνεργασία με τα τμήματα και προσανατολίζονται στο κάθε ε, μεταπτυχιακό πρόγραμμα, στο πλαίσιο το οποίο ε, προσφέρονται αυτά τα σεμινάρια. Ε, αυτό μας βοηθάει να τα κάνουμε και λίγο πιο προσωπικά, λίγο πιο επικεντρωμένα σε αυτούς και στα δικά τους θέματα. Ναι, μεν η λογική είναι ίδια, ναι, μεν οι ανάγκες είναι ίδιες. Παρ' όλα αυτά τα θέματα διαφέρουν, οπότε τα παραδείγματα που χρησιμοποιούμε είναι κοντά σε αυτά που θέλουν. Τελειώνω, ευχαριστώ. Ε, από φέτος, η ιατρική σχολή έχει κάνει ένα πολύ μεγάλο άνοιγμα. Τα περισσότερα σεμινάρια είναι για, τους, για τα μεταπτυχιακά της, της ιατρικής και έχει προσφέρει πλέον εκτός από ένα προπτυχιακό διεθνές πρόγραμμα προσφέρει και πολλά αγγλόφωνα μεταπτυχιακά προγράμματα. Μα ζητήθηκε, η αλήθεια είναι ότι στην αρχή λίγο το φοβηθήκαμε αλλά δεν μπορούσαμε να μην ανταποκριθούμε να προσφέρουμε τα μισά περίπου από αυτά τα σεμινάρια στα αγγλικά. Όλη αυτή η επαφή με τις διαφορετικές ομάδες χρηστών με διαφορετικούς ανθρώπους, με όλο αυτό που χρειάζονται ε, μας κάνει πολλές φορές να αναρωτηθούμε αν ξέρουμε και καταλαβαίνουμε τι είναι αυτό που θέλουν, αν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο που χρειάζονται και αν μπορούμε εμείς αυτό να το ικανοποιήσουμε και αν υπάρχει ένας μόνο τρόπος να μαθαίνουν, υπάρχουν διαφορετικοί δρόμοι, καλά κάνουμε αυτό που κάνουμε. Ε, αυτό πάντα η αμφισβήτηση του αν είμαστε πολύ καλοί και αν είμαστε σε καλό δρόμο υπάρχει πάντα, η διάθεση να κάνουμε κάτι παραπάνω. Ε, σίγουρα αυτό που φροντίζουμε είναι να διατηρούμε αυτή την ανθρωποκεντρική λογική που πάντα είχαμε και με μια διάθεση συνεχώς να βελτιώνουμε τις δικές μας ε, ικανότητες και δεξιότητες και να αναπτύσσουμε τις δικές μας γνώσεις και να τις εμπλουτίζουμε. Προσπαθούμε να ακούμε, να κατανοούμε, να προσαρμοζόμαστε και τελικά ε, να δίνουμε τη δυνατότητα στη βιβλιοθήκη να εκπληρώσει το, το σκοπό της που δεν είναι άλλος, από την ενεργό ενίσχυση και υποστήριξη των εκπαιδευτικών αλλά και ερευνητικών δραστηριοτήτων του Πανεπιστημίου μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Να